Γεια σας, είμαι η Γαλάτια και σήμερα θα σας φτιάξω noodles με ribeye steak από τα Food Saver Stores. Έχω παραλάβει πολύ ωραία πράγματα από τα Food Saver Stores. Έχω παραλάβει τούτα τα Quick Cooking Noodles. Έχω Sweet Chili Sauce, το αγαπώ ιδιαίτερα. Έχω Kikkoman Soy Sauce. Έχω Minerva Organic Olive Oil, ελαιόλαδο. Και έχω και φυσικά φανταστικό ribeye steak. Έχω και καρδούλα αντί τον πάνω, ότι μου το φέρατε με αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω εδώ δύο ribeye, πάρα πολύ ωραία. Μα κοίτα τι ωραίο κρέας. Λοιπόν, έχω εδώ πολύ βολικό ψιλοκομμένο ginger, chili, οπωσδήποτε θέλουμε chili, σκόρδα, να τα. Α, τι ωραία, ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τούτο είναι το πιο βολικό πράγμα του κόσμου, ξαναείπα σας το. Και έχω ένα wok mix. Τούτον είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι έτοιμα στην κατάψυξη, είναι και λαχανικά, απλώς ρίχνετε τα μέσα σε ένα wok και ξαφνικά έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με stir fried veggies. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι τη μαρινάδα για να μαριναρούμε τα steaks μας. Λοιπόν, θα βάλουμε soya sauce, 2 κουταλιές. Θα βάλουμε sherry. Αν δεν έχετε sherry, μπορείτε να βάλετε κρασί. Ένα λευκό κρασί θα είναι μια χαρά. Θα βάλω 2 κουταλιές sherry. Μπορείτε να βάλετε και σάκι. Θα βάλω 1 κουταλιά ζάχαρη καστανή και θα βάλω επίσης και ένα κουταλάκι πιπέρι. Να τη μαρινάδα μου. Λοιπόν, με αυτό θα μαρινάρω τα steaks, δεν χρειάζεται πολύ ώρα. Αφήστε τα, ξέρω εγώ, μέχρι να ετοιμάσετε τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα θα ετοιμάσω τη sauce, η οποία θα μπει πάνω στα noodles. Θα βάλω 2 κουταλιές soya sauce. Αν προσέξετε, δεν βάζω αλάτι. Ο λόγος που δεν βάζω αλάτι είναι γιατί βάζω το soya sauce, το οποίο είναι αλμυρό, οπότε δεν ξέρω αν θα χρειαστεί αλάτι, προτιμώ να δοκιμάζω και αν χρειαστεί αλάτι να βάλω. Θα βάλω 3 κουταλιές sweet chili sauce, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα το sweet chili sauce. 2, 3. 1 κουταλιά sesame oil, λάδι σουσαμιού, 1 κουταλιά sherry και 2 κουταλιές ζάχαρη καστανή. Αν δεν έχετε καστανή, μπορείτε να βάλετε ζάχαρη κρυσταλλική, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τούτο θα πάει δίπλα στην εστία μου και θα περιμένει τη σειρά μου υπομονετικά. Θα βάλω τα νούτολς μου να βράσω, θα τα βράσω ένα λεπτό λιγότερο από το χρόνο που λέει στη συσκευασία. Η συσκευασία λέει 3 λεπτά. Εγώ θα τα βράσω 2-2,5 λεπτά. Μετά θα τα στραγγίσω και θα τα ξεπλύνω με κρύο νερό για να σταματήσουν να ψήνονται. Και να τα βάλω κατά μέρος να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους. Έχω βγάλει το στέικ μου από τη μαρινάδα. Έχω βάλει σε δυνατή φωτιά το τηγάνι μου. Εσείς μπορείτε να βάλετε έναν... όχι, θα σας το συστήνω να βάλετε wok. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί να τηγανίσουμε τα στέικ. Αλλά έναν τηγάνι με χοντρό μπάτο να έχετε, ή έναν τηγάνι με γκριλ, αν θέλετε. Λοιπόν, έβαλα λίγο ελαιόλαδο και τώρα να βάλω μέσα το steak. Να το. Δεν πρέπει να το βαριψίσουμε, το θέλουμε medium rare, εμένα έτσι μου αρέσει το ribeye. Απλά αφήνουμε το για να κατεβάσει το λίπος του, να γίνει, κάνει κρούστα από τη μια μεριά, να το γυρίσουμε.
θα το βγάλουμε, δηλαδή περίπου πιο 3 λεπτά από τη μια μεριά και πιο 3 λεπτά από την άλλη. Να το έχει κάνει ωραία κρίστα. Αυτό το έχω γυρίσει. Και αυτό είναι το ωραίο το λάδι που είναι όλη η γεύση από το κρέας, το χρησιμοποιήσουμε μετά για τα νούντελ μας, όχι θα το πετάξουμε. Λοιπόν, θα βγάλω το στέικ μου, δεν θέλω σίγουρα να βαρυξηθεί, είτε θα το αφήσω πάνω στο ξύλο μου να ξεκουραστεί όπως λέμε, μέχρι να κάνω τα νούντελ μου. Τώρα μέσα στο τηγάνι μου θα βάλω το ginger, τα σκόρδα και το chili, το timer μου το βάζετε. Να το. Ό,τι καλά έχει μέσα στο τηγάνι. Βλέπετε το που σκουραίνει τώρα, είναι γιατί έπιασε όλα τα ωραία τα πράγματα που έχει μέσα στο τηγάνι μου. Και θα βάλω το κρεμμύρι μου. Να. Θα τα αφήσω λίγο να μαλακώσουν και όταν μαλακώσω θα βάλω τα λαχανικά μου. Θα τα αφήσω έτσι να πάρω μια βράση. Να σκεπάσω και τα στέικς μου να μην είναι ζεστά. Θέλετε τα να μαλακώσω λίγο, δεν θα θέλετε να βαρυψηθούν όμως πολλά. Και μετά θα βάλω τα νούντολς μου, όπως σας είχα πει πριν, τα έχω στραγγίσει και τα έχω ξεπλύνει με κρύο νερό για να σταματήσουν να ψήνονται. Και θα τα βάλω στο τηγάνι μου. Μαζί με τη σως. Τα νούντολ σιγά σιγά θα απορροφήσουν όλα τα καλά από το τηγάνι και θα γίνουν πάρα πολύ νόστιμα. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να τα δοκιμάσετε όλα θα θέλετε, να προσθέσετε, ξέρω εγώ, αν θέλετε πιπέρι, να θέλετε κι άλλο τσίλι, ό,τι προτιμάτε. Τελειώσαμε! Να κόψουμε και τούτο το φανταστικό στέικ. Άτο. Ωραία. Τούτο είναι δικό μου. Χα, και σαν το. Τέλειο. Λοιπόν, θα μεταφέρω τα νούτολς μου. Γιαμ. Μην ξέρω αν σας το είπα, αλλά δεν είμαι πολύ καλή στο να στολίζω πιάτα. Αλλά σίγουρα, πολλά γευστικά, πρέπει να σας πω. Νούτολς. Με τα λαχανικά μου, πάρα πολλά γευστικά. Την ώρα που με βλέπετε, εδοκίμασα τα, πρέπει να σας πω. Εμένα μου αρέσει να γαρνίρω πάντα με φρέσκα κρεμμυδάκια και για πρασινάδα, έτσι και για δροσιά. Να το. Και τώρα θα βάλω τούτο το πάρα πολλά ωραίο κρεατάκι, έτσι εδώ. Και εδώ. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Να σας πω ότι θα βάλω λίγο σουσάμι, γιατί έτσι, εκτός που τούτε τα σκουκιδούες, τις ωραίες, διά έτσι μια ωραία ασιατική νότα, πρέπει να σας πω. Να το.
Ορίστε, φανταστικό steak και noodles. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Εγώ θα πάρω τον το υπέροχο φαγητό τώρα να το μοιραστώ μαζί με την οικογένεια μου. Με δυσκολία θα το μοιραστώ, πρέπει να σας πω. Φτιάξτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τόσο ωραίο αυτό το steak. Μαλακό, γευστικό. Και τούτα τα noodles μαζί με τα ωραία σώσες, με το sweet chili sauce, με το soya sauce. Είναι ένα πάρα πολύ γευστικό γεύμα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε. Για χαρά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.